Καλησπέρα σας, δεν σας ακούω πολύ καλά, αλλά καλησπέρα έτσι κι αλλιώς. Αυτό που γράψατε χθες στο Facebook τελικά θα είναι πραγματικότητα. Επί το Λεμαίδα γράψατε, θα έχει δύο τμήματα. Το γράψατε εσείς, οπότε πρέπει να σας ρωτήσουμε έτσι. Και θέμα δεν είναι μόνο επί το Λεμαίδα. Ναι, προφανώς, απλά ξεκινάμε με αυτό επειδή... Ξεκινάμε με αυτό, ναι. Εντάξει. Είναι η προσπάθεια που κάνουμε έτσι κι αλλιώς ως κυβέρνηση και ως ηγεσία του Υπουργείου σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα να αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο το Πανεπιστήμιο μετά τη συνένωση. Η συνένωση έχει επιτευχθεί, έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές, είδαμε τα προβλήματα, ξέραμε πώς δημιουργήθηκαν και πώς κάποιοι διαχειρίστηκαν το θέμα. Από εδώ και πέρα είμαστε στην τελική ευθεία. Εκτιμάμε ότι η συζήτηση πάει πάρα πολύ καλά και για μας σημαντικό είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και ο διάλογος που πρέπει να κάνουμε και με την κοινωνία. Άρα λοιπόν βάζω μια καινούργια παράμετρο. Πρέπει να κάνουμε έναν διάλογο για κάποια ζητήματα στο επόμενο διάστημα με αρμόδιους φορείς. Επομένως, νομίζω ότι η πολύ σημαντική είδηση, γιατί προφανώς γι' αυτό μεταλείται και το αποτέλεσμα της συνάντησης, ναι. Έκανε μια αναλυτική συζήτηση, μια αναλυτική ενημέρωση, τοποθετηθήκαμε όλοι, αλλά ως εκπρόσωποι της περιοχής θέλουμε να δούμε όλο το σχέδιο ενός βιώσιμου πανεπιστημίου σε μια περιοχή που ήδη έχει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Κύριε Μουμουλίδη, έχουμε θέσει εδώ τον προβληματισμό με τον Παναγιώτη αν τα τμήματα αυτά θα έρθουν με ακαδημαϊκά κριτήρια ή με κριτήρια που ικανοποιούν και λίγο περιοχές, αλλά ακόμα και εσάς στους βουλευτές, που είναι λογικό να ανησυχείτε πηγαίνοντας στις εκλογές. Νομίζω καταλαβαίνετε το ερώτημα. Κύριε Πιτιάβα, επειδή αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, εκείνο που θέλω να σας διαβεβαιώσω είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει βουλευτή της περιοχής που να λειτουργεί με γνώμονα μόνο τα επιμέρους, δηλαδή τα τοπικά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Έχουμε συμβοληθεί ότι το Πανεπιστήμιο θα βοηθηθεί. Ως αυτή τη διαβεβαίωση είχαμε από τον Υπουργό, θα βοηθηθεί να αναβαθμιστεί ουσιαστικά. Δηλαδή αυτό που ήταν, να το κάνουμε κάτι καλύτερο. Δεν θα μιλήσουμε για αριθμούς, αλλά γιατί πρέπει να μιλήσουμε πριν από αυτό για την ουσία. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία αυτό που ήδη γίνεται, την οποία εγώ θα αποδώσω στο στένος, στην επιμονή και την συλλογικότητα των 7 κυβερνητικών βουλευτών στο Δυτική Μακεδονία. Και όχι και των Πριτάνεων. Και αυτό. Και όχι των δύο Πριτάνεων. Και των συγκλήτων. Βεβαίως και των Πριτάνεων, αλλά τις γέφυρες τις δημιούργησε το συνενετικό κλίμα των τα κυβερνητικών βουλευτών. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Θα υπάρχει ανακοίνωση κοινή, μάθαμε, έτσι. Θα υπάρξει ανακοίνωση στην επόμενη ώρα. Και εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι είμαστε αποφασισμένοι να οδηγήσουμε τη Δυτική Μακεδονία και το Πανεπιστήμιο της σε αματικά καλύτερες μέρες, βοηθώντας, υποστηρίζοντας τις επιλογές της ακαδημαϊκής κοινότητας, οι οποίες, προσέξτε, δεν έχουν να κάνουν με αριθμούς, που και αυτοί θα απαντηθούν, λίγη υπομονή, κανείς να σπεκουλάρει πάνω σε αυτήν την πολύ μεγάλη μάχη που δίνει η περιοχή με μια πολύ σημαντική κατάκτηση που βέβαια θα τη φέρει τις επόμενες μέρες. Κύριε Μουμουλίδη, καταλαβαίνετε ότι επειδή είναι πολύ σημαντικό και αυτό που επειδή είχατε αναφέρει εδώ πρώτο στην εκπομπή εδώ με το Ζήση, είχατε αναφέρει έναν αριθμό, δεν θέλουμε να μπούμε κι εμείς αυτή τη συζήτηση επιμέρους τώρα. Συνολικά μόνο θέλουμε να ρωτήσουμε. Συνολικά. Τα τμήματα θα είναι 25. Ακούστε λίγο, θυμάστε. Γιατί ήταν η πρόταση των Πριτάνων, γι' αυτό σας το ρωτούμε. Που είδε το φως στη Μουσική. Θυμάστε ποια ήταν η πάγια δική μου θέση, διότι και με τον κύριο Πιτσιάβα και με τον κύριο Πλιάτσο. Δεν θα είναι λιγότερα από 21, είχατε πει. Να συνομιλήσω ακριβώς. Λοιπόν, εγώ θέλω να μένω στα όσα προσωπικά δημόσια είπα. Ήταν εξαιρετικά υπεύθυνα. Και τα είπα συγκρατημένα. Έτσι. Ναι, θα είναι 25, αυτό λέμε.
Δεν έχει σημασία. Έχει, σημασία θα... έχει σημασία. Έχει, αλλά καταλαβαίνουμε θα ότι... Θα είναι κάτι που νομίζω ότι δεν θα επιδέχεται αμφισβήτηση. Να το ρωτήσουμε αλλιώς. Να το ρωτήσουμε αλλιώς, γιατί είχα πριν στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον κύριο Μίμη Δημητριάδη. Θα έχει η Κοζάνη και η Πτολεμαίδα περισσότερα τμήματα από όσα έχουν σήμερα. Εγώ γι' αυτό είμαι βέβαιος εξ αρχής. Και για την Κοζάνη. Και για την Κοζάνη και για την Πτολεμαίδα. Κοινή γραμμή, κοινή γραμμή. Ναι. Κύριε Μουμουλίδη, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι 6 συνάδελφοί σας ανεξάρτητοι προσχωρούν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Να μας κάνετε ένα σχόλιο γι' αυτό. Κοιτάξτε, και εγώ το έμαθα την ώρα της συνάντησης. Ναι, προφανώς. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, είναι μια εξέλιξη που βοηθάει πάρα πολύ την ομαλή λειτουργία της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα μέχρι να πάμε στις εκλογές. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή λύση για το πολιτικό τοπίο στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και μια κουβέντα, επειδή έγινε γνωστό ένα περιστατικό, να το πω, λεκτικής διαμάχης με έναν πολίτη. Θέλετε να πείτε κάτι παραπάνω? Υπάρχουν περιστατικά που δεν βλέπουν το φως και της με τον κύριο Μπιάλα στα Γρεβενά και με εσάς, ναι. Είδαμε στο Κοζάν ένα δημοσίευμα ότι κάτι έγινε εκεί στο Λουμαϊκό. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πολλών ειδών περιστατικά που ακούω. Αυτό που συνέβη σε μένα ήταν μια χυδαία, απροκάλυπτη, αλήτικη, φραστική επίθεση. Και αυτό θα πρέπει να καταδικάσουν οι πάντες. Δεν πρόκειται λοιπόν περί εκφοβισμού του Μουμουλίδη ή ενός βουλευτή. Είναι το πολιτικό ύφος, η αλητεία, τον τρόπο με τον οποίο ο φανατισμός έχει πλέον εισχωρήσει στο DNA κάποιον εντελώς αμόρφωτων ανθρώπων, και μιλώ για το συγκεκριμένο άνθρωπο. Δεν θέλω να αδικήσω και να γενικεύσω. Έτσι. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να μας προβληματίζει. Το γνωρίζετε? Ορίστε. Τον γνωρίζατε το συγκεκριμένο? Όχι. Όχι. Εκ των υστέρων κατάλαβα ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και στη συνέχεια επιχειρεί να... μάλλον με πολύ μεγάλη άνοση γράφει στα social media και όπως αντιλαμβάνεται στο προφορικό του λόγο ή ενδεχομένως με τους φίλους του ή στην οικογένειά του. Αλλά αυτό είναι δικό του πρόβλημα. Πλέον δεν είναι δικό μου. Νομίζω ότι η κοινωνία καταλαβαίνει πολύ καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Μουμουλίδη. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Μουμουλίδη και τον κύριο Δημητριάδη που εντάξει, άμεσα τώρα και οι δύο δεν το συζητάμε. Έτσι. Γιατί και μας ενημέρωσαν. Αλήθεια, ναι.